πολύχρωμη, πολυεθνική συνέβρεση πολιτισμών στην πρωτεύουσα της Τσακωνιάς είναι το Φεστιβάλ Μελιτζάζ, με αφορμή και οδηγό την περίφημη Τσακώνικη Μελιτζάνα. Θεωρώ το Μελιτζάζ είναι κάθε χρόνο και καινούριο και έχει καταφέρει ο Δήμος και το κρατάει σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν είναι δηλαδή μια επανάληψη, είναι κάτι που αξίζει τον κόπο να έρχεται κανένας κάθε χρόνο. Έχω έρθει από τη Βοστόνη και είναι πολύ μεγάλη μου τιμή να γιορτάσουμε μαζί με την πατρίδα μας ως Έλληνες του εξωτερικού. Το Λεωνίδιο και η Τσακωνιά γιορτάζουν, προβάλλουν την τσακώνικη γλώσσα με τα θεμέλια της στη δωρική διάλεκτο, το τσακώνικο χορό με τις ρίζες τους, τους μύθους του Απόλλωνα, την τοπική παράδοση, τη φιλοξενία αλλά και το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον. Καούρε, κάνατε να ξαναμόλετε, να σας βλέπουμε. Εμείς ήρθαμε σήμερα εδώ για να δείξουμε τους χορούς μας και τα τραγούδια μας και να ακούσετε τη μητρική μας γλώσσα, τα αρχαία δωρικά, την τσακώνικη γλώσσα. Ο στόχος του φετινού φεστιβάλ πέτυχε. Στήθηκε ένα μουσικοχορευτικό δρόμενο με σπυροειδείς και φιδίσιους σχηματισμούς που αποτελεί στοιχείο σύμβολο της πολιτισμικής ταυτότητας των Τσακώνων. Ο μεγαλύτερος τσακώνικος χορός στα Σοκάκια του Λεωνιδίου διεκδικεί μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες. Στο λαβύριο του Μελιτζάζ ψάχνουμε να βρούμε τις διεξόδους μας, τις ευχάριστες διεξόδους μας με κέφι. Και με την ευκαιρία αυτή να καλέσω όλο τον κόσμο να έρθει στο Λεωνίδιο οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου να βρει πραγματικές διεξόδους από τις δυσκολίες ζωής. Ερχόμαστε κάθε χρόνο από την Καλιφόρνια. Μακρινό ταξίδι. Ναι, πάρα πολύ μακρινό, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ να έρχομαστε εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ τον Λεωνίδιο. Στο Φεστιβάλ Μελιτζάζ Λεωνιδίου, που διοργανώνει ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα, απονεμήθηκε το σήμα του έτους Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το 2018, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, αλλά και της Ευρώπης.